Καλησπέρα σας από το Μαζαράκι. Είμαι ο Ανδρέας και μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Athens Pistols Deportivo Faliro. Την Deportivo Faliro κέρδισαν το Τζάμπολ για 3 αστοχή με το νούμερο 72 ο Μαρινάκης στο πρώτο σουτ της αναμέτρησης. Πάμε να δούμε και τις πετάδες των δύο ομάδων. Για τους γηπεδούχους, με το νούμερο 6 ο Πατρώνης ο Χρήστος, με το 15 ο Νεγκρίν, ενώ αστοχή με το νούμερο 30 ο Κόκαλης, το 47 ο Βριώνης και με το νούμερο 20 ο Ρήγας. Για τους φιλοξενούμενους Deportivo Faliro, με το νούμερο 7 ο Ναυπλιώτης, ο οποίος αστοχεί στο δίποδο, με το νούμερο 3 ο Γαρμπής, το 10 ο Καμακάρης. Το 72 ο Μαρινάκης, ενώ έχουμε το πρώτο καλάθι της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους. Και με το νούμερο 11 δεν ανέφερα τον Μαρούσο από τους φιλοξενούμενους. Θα κλέψουν οι γηπεδούχοι, θα κερδίσει το φάουλ ο Πατρώνης ο Χρήστος. Η Deportivo Faliro είναι το θεωρητικό φαβορί της αναμέτρησης με 7 νίκες και 3 ήττες. Η Athens Pistols είναι πιο χαμηλά στη βαθμολογία με μόλις 2 νίκες σε 10 αγώνες. Για 3 αστοχή ο Πατρώνης. Deportivo Faliro στην επίθεση. Προσποιείται, δίνει στο Μαρινάκη για οποίο στάρει για 3. Πρώτο καλάθι εύστοχο για τους φιλοξενούμενους. Ωραία πάσα από τον Πατρώνη στο Ρήγα, ο οποίος τελειώνει τη φάση και 4-3. Μαρινάκης κατεβάζει την μπάλα, θα προσπαθήσουν να κλέψουν οι γηπεδούχοι και θα κλέψει ο Βριώνης τον ευνηδιασμό. Θα κάνει λάθος ο Πατρώνης. Σε ζώνη 3-2 αμήνονται οι γηπεδούχοι. Ο Μαρούσος δίνει στον Ναυπλιώτη, από κοντά ευστοχή ο Καμακάρης. Για 2 μακρινό δίποντο άστοχο από τον Κόκαλη. Γαρμπής προσποιείται, θα χάσει την μπάλα. Στον ευνηδιασμό μόνος του ο Πατρώνης θα τελειώσει τη φάση και θα δώσει ξανά τον προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ναυπλιώτης δίνει στο Γαρμπή. Κατοχή παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Περιμένουμε λίγο μέχρι να βρεθεί η μπάλα της αναμέτρησης. Γαρμπής προσποιείται, μοιράζει την μπάλα στον Μαρούσο.
ξαναπαίνει την μπάλα. Αεύστοχος. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονται στο σκορ μέχρι στιγμής. Ωραία προσπάθεια και τελείωμα από τον Πατρώνη. Αλλαγή ξανά στο προβάδισμα. Παρά το αρκετό κρύο που έχει σήμερα στο κλειστό και γενικά οι δύο ομάδες έχουν μπει καλά επιθετικά. Άλλο ένα τρίποντο εύστοχο από τον Μαρινάκη. Το δεύτερο του στην αναμέτρηση. Βγαίνει από τα σκρίνο ο Πατρώνης, μοιράζει στο Ρίγα, προσποιείται. Θα κλέψει ο Γαρμπής. Ωραία, σταυρωτές έχει κλειστεί. Θα βγάλει την μπάλα έξω. Παρά λίγο να κλέψουν οι φιλοξενούμενοι. Κερδίσει φάουλο ο Γαρμπής. Ο Γαρμπής ξανά προσπίτε, θα πάει μέχρι μέσα. Κλέβουν οι γηπεδούχοι. Με ταμπλό, άστοχος ο Κόκαλης. Είναι μόνος του για το τρίτο, Μαρινάκης, όχι, προσπίτε. Μοιράζουν την μπάλα. Rebound από τον Ανδρικόπουλο, ο οποίος τρέχει στον ευνηδιασμό. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Ρίγας. Εύστοχος ο Βριώνης, ισοφαρίζει σε 10-10. Μαρινάκης δίνει στον Ναυπλιώτη. Μαρινάκης ξανά προσποιείται. Ξανά προσποιεί, ωραίες κινήσεις και πολύ ωραίο τελείωμα. Σεζόνι και οι γηπεδούχοι. Κόκαλης. Δεν την πάει στην προσποίηση ο Μαρούσος. Θα πάρει και το rebound ο Γαρμπής, θα στρώξει την μπάλα στον Αυκλειώτη. Κόβει ωραία στο καλάθι ο Καμακάρης, δεν θα ευστοχίσει όμως. Βριώνης σοφαρίζει. Μαρούσος, rebound από τον Καμακάρη, καλάθι και φάουλ, όχι. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι. 2-43 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 12-12 το σκορ, σε ένα πολύ ισορροπημένο μέχρι στιγμής παιχνίδι. Θα σουτάρει για 3 ο Καμακάρης. Κόκαλης θα τελειώσει τη φάση με ταμπλό. Ο Φελάς κατέβασε το rebound. Μοιράζουν την μπάλα, Γαρμπής. Ξανά Φελάς για 3. Κακό σουτ.
βρει ο Ιόνις, κατεβάζει την μπάλα για τους γηπεδούχους. Θα πάρει το σκρίν από τον Κόκαλη. Ανδρικόπουλος. Δεν περνάει πάσα, αλλά είναι εκεί. Είναι ο Καραγιώργης με το νούμερο 7. Ο Κόκαλης δεν θα προλάβει. Έχει τελειώσει η επίθεση. Ναυπλιώτης θα μοιράσει την μπάλα στον Καμακάρη, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Το τρίτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Έχουν άλλο ένα να δώσουν. Φελάς θα πάρει το σκριν από τον Κομνηνό, είναι μόνο στο Καμακάρι, δεν θα σουτάρει, γυρίζουν την μπάλα, Γαρμπής, Φελάς, ωραία. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας από τους φιλοξενούμενους και καλάθι. Κόκαλης. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Καμακάρης, Γαρμπής, με ταμπλό. Ανδρικόπουλος δίνει στον Κόκαλη. Ξανά Ανδρικόπουλος για τρεις. Μπει στα μαζέψει το rebound, σχεδόν όλος ο χρόνος που απομένει για τους φιλοξενούμενους. Ο Γαρμπής, Ναυπλιώτης, είναι μόνος του, δεν δώσει, δίνει στο Φελά για τρεις. Με τη λήξη, τρία δευτερόλεπτα, θα προλάβουν οι γηπεδούχοι, δεν θα εκτελέσουν. Λήξη πρώτης περίοδου. 12-16, εκτροφή σε πολύ λίγο. Δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Athens Pistols Deportivo Φάλιρο, 12-16 το σκόρ. Οι παιδούχοι είναι στην επίθεση. Θα σουτάρει από κοντά ο Ρήγας από τις βολές και θα μειώσει σε 14-16. Ο Γαρμπής δίνει στο Φελά, Καμακάρης. Βγάζουν έξω, Γαρμπής ξανά, Φελάς, ωραία κυκλοφορία από τους φιλοξενούμενους. Θα τελειώσει τη φάση, όχι, παρά λίγο να πετύχει καλάθι και φάουλ ο Φελάς. Θα εκτελέσει δύο βολές. Εύστοχος στη δεύτερη. Τρεις από μακριά ευστοχή ο Νεγκρίν στο ντεμπούτο του με τους Pistols. 17-17. Φελάς για τρεις. Απαντάει. Από κοντά στο χείο ο Καραγιώλης, με συγχωρείτε. Ο
Μαρινάκης, ο Φελάς δεν θα σπάρει αυτή τη φορά. Γυρίζουν την μπάλα, Καμακάρης, Μαρινάκης για τρεις. Άλλη μια καλή επίθεση για τους φιλοξενούμενους με υπομονή. Δεν θα πετύχουν καλάθι όμως. Θα προσπαθήσουν να τρέξουν οι γηπεδούχοι με τον Εγκρίν. Μοιράζει ωραία την μπάλα στον Καραγιώργη, ο οποίος αστοχεί. Κατοχή παραμένει όμως για τους γηπεδούχους. Για τρεις ξανά ο Νεγκρίν. Φελάς ξανά, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τον Φελά. 17-23. Οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής παίζουν ωραίο μπάσκετ, ισορροπημένο παιχνίδι. Απαντάει ο Πατρώνης, 19-23. Άλλο ένα τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά. Από τον δεν θα ευστοχίσει από κοντά ο Καμακάρης, θα πάρει το rebound και με τη δεύτερη θα πετύχει καλά. Βήματα, ναι. Βήματα από το Ρίγα. Καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Γυρίζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι, παρά λίγο το λάθος. Ο Φελάς δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Ο Κομνηνός όμως παλεύει και παίρνει την κατοχή για την ομάδα του. Κάνει λάθος όμως. Τρέχουν οι γηπεδούχοι για δύο αστοχή. Από κοντά όμως ο Κόκαλης. Θα κερδίσει και το φάουλ. Για τρεις ο Νεγκρίν ξανά. Πολύ ωραίο στυλ από το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Athens Pistols, ο οποίος δίνει λύση μέχρι στιγμής. Γαρμπής. Ο Νεγκρίν θα κατεβάσει την μπάλα. Κόκαλης. Δεν θα... Πατρώνης ο Πέτρος για τρεις. Από κοντά αστοχή ο Ρήγας. Ήταν σχετικά εύκολο lay-up. Κομνηνός μοιράζει την μπάλα στο Μαρινάκι. Γιουλιστάνης, λέιζερ πάσα, ωραία από κοντά. Ο Κομνηνός θα κερδίσει δύο βολές μετά από μια όμορφη κυκλοφορία των φιλοξενούμενων. Μία στις δύο εύστοχες βολές για τον Κομνηνό και 22-26 το σκορ. Εγώ,
τριπλάρι αυτή τη φορά. Πάει μέσα για δύο. Πολύ ωραίο τελείωμα. Καρμπής. Δεν θα κάνει βήμα τον Κιλιστάμις. Φελάς μοιράζουν την μπάλα. Από κοντά ο Μαρούσος θα ευστοχίσει. Πατρώνης Πέτρος θα πάρει το σκριν από τον Κόκαλη. Από τις βολές θα στοχίσει. Time out. Με το πόδι ο Καραγιώργης. Κατοχή παραμένει για τους φιλοξενούμενους. Φελάς για τρεις δεν θα φτάρει. Προσποιείται, κάνει λάθος όμως. Δεν συνεννοήθηκε καλά με τον Κομινό. Αντιαθλητικό φάουλ έχουμε από τον Μαρούσο. Ο Βριώνης θα εκτελέσει δύο βολές και η κατοχή θα παραμένει για τους Athens Pistons. Με μία εύστοχη βολή ο Βριώνης μειώνει στους τρεις. Νεγκρίν δίνει στον Πατρώνη. Ωραία πάσα στον Καραγιώργη. Τα γυρίζει. Πολύ ωραίο καλάθι για τους Athens Pistols. Και το ντέρμπι συνεχίζεται 27-28. Φάουλ από τον Βριώνη. Κακή επαναφορά από τους φιλοξενούμενους. Και οι Athens Pistols έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά στο σκορ. Πολύ ωραία laser πάσα από τον Εγκρίν και τελείωμα από τον Καραγιώργη. Ο Νεγκρίν κάνει διαφορά μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους. Πόψε στράτο, πόψε στράτο. Απαντάνε οι φιλοξενούμενοι με τον Φελά 29-30 και ξαναπαίρνουν το προβάδισμα. Βριώνης. Rebound από τον Γιουλιστάνη. Κομνηνός για τρεις ο Φελάς. Τρέχουν οι γηπεδούχοι. Ο Φελάς θα κόψει την επίθεση. Η κατοχή παραμένει για τους γηπεδούχους. Oh.
μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Μαρούσος θα τελειώσει ωραία τη φάση. Πατρώνης για τρεις. Κόβει ο Ναφιώτης την ρακέτα. Γυρίζουν την μπάλα ξανά ο Μαρούσος. Αυτή τη φορά θα πασάρει στο Γιουλιστάνη. Θα κερδίσει το φάουλο Πατρώνης. 59 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Βριώνης μοιράζει στον Καραγιώργη με ταμπλό. Όχι. Κερδίζει το φάουλο Ναυτιώτης. Είναι βολές. Μία στις δύο βολές και 29-33. Προσποιείται ο Πατρώνης, μοιράζει τον Καραγιώργη, όμως θα κάνει λάθος. Ο Ναυτιώτης δεν βιάζεται, σχεδόν όλη η επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Φελάς για τρεις. Μένουν 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους να εκδηλώσουν επίθεση στον Βριώνης για 2. Άστοχος, rebound από τον Ναυτιώτη. Θα πετάξει την μπάλα. Λήξη ημιχρόνου 29-33. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της συναρπαστικής αναμέτρησης Athens Pistols Deportivo Phalerum, με το σκορ να βρίσκεται στο 29-33. Στην επίθεση είναι οι φιλοξενούμενοι. Για τρεις ο Μαρινάκης, άστοχος. Με τις δύο ομάδες να παίζουν κατά διαστήματα ωραίο μπάσκετ. Θα γυρίζουν την μπάλα. Έχουν βρει και ρυθμό στην επίθεση παρά το κρύο που κάνει σήμερα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο ημίχρονο. Για τρεις εύστοχος ο Καμακάρης. Νεγκρίν. Η κύρια επιθετική απειλή των γηπεδούχων. Και ο Μαρινάκης, ο οποίος πέτυχε και αυτός δύο τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο. Με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά εύστοχες από μακριά. Φελάς, Ναυτιώτης, Γαρμπής, Μαρινάκης για τρεις. Ωραία κυκλοφορία για άλλη μια φορά από τους φιλοξενούμενους. Από κοντά ο Καραγιώργης αστοχή, δεν θα πάρει και το rebound. Παγίδα οι φιλοξενούμενοι. Τη σπάει ο Φελάς, Μαρινάκης δεν αστάρει αυτή τη φορά. Γαρμπής.
ξανά Μαρινάκης για το δεύτερο του, όχι παρά λίγο Καμακάρης. Βριώνης, ο οποίος μετά την πρώτη περίοδο έχει συγγύσει. Καραγιώργης γυρίζει, θα τελειώσει ωραία τη φάση. Καμακάρης δίνει στο Γαρμπή για τρεις. Rebound από τον Καραγιώργη, ο οποίος θα πάρει την μπάλα στον εφηδιασμό, θα τελειώσει τη φάση. Άλλο ένα rebound από τον Καμακάρη. Πάσα στον Αφλιώτη, ο οποίος θα χάσει από κοντά ένα σχεδόν σίγουρο καλάθι. Βριώνης μοιράζει τον Καραγιώργιο. Άλλη μια προσπάθεια, άστοχος αυτή τη φορά. Κάνει φάουλο ο Καραγιώργης στον Καμακάρη. Μαρινάκης για τρεις. Rebound από τον Αυκλιώτη, ο θα τελειώσει τη φάση. Μοιράζει τον Καμακάρη. Καλή άμυνα από τον Κόκαλη. Λήξη επίθεσης, δεν μετράει το καλάθι. Η φιλοξενούμενη διαμαρτύρα ότι έχει χτυπήσει μπάλα στο στη Στεφάνη. Για να δούμε τι θα αποφανθούν οι διαιτητές. Στο καλάθι. Είχε χτυπήσει μπάλα κάτω από το στη Στεφάνη, οπότε είναι έγκυρο το καλάθι. 31-38 το σκορ. Πατρώνης δίνει στον Κόκαλη, από τις βολές θα στοχίσει. Rebound από το Ρίγα, Κόκαλης ξανά. Άλλο ένα rebound. Ο Πατρώνης δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Μαρινάκης, Φελάς, ξανά Μαρινάκης, δίνει στον Καμακάρη. Χαμηλά, βγάζει ξανά την μπάλα έξω στο Γαρμπή με ωραίες προσποιήσεις, θα πάρει το φάουλ. Μαρινάκης είναι μόνος του για τρεις. Πολύ ωραία πάσα στο Ρίγα. Θα εκτελέσει δύο βολές μετά το φάουλ του Καμακάρη.
γυρίζουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Φελάσκα Μακάρης με πλάτη, θα του κλέψει την μπάλα ο Κόκαλης. Θα τελειώσει τη φάση, δεν θα ευστοχίσει ο Ανδρικόπουλος. Γαρμπής, Φελάς για τρεις, πολύ καλή επίθεση. Τρώνης για τρεις, άστοχος, ο Καμακάρης θα μαζέψει άλλο ένα rebound. Ναυπλιώτης για δύο, αστοχή ο Κομνηνός. Ωραία πάσα και ωραίο μπλοκ, ακόμα πιο ωραίο μπλοκ από τον Ναυπλιώτη. Ο Πέτρος η Deportivo Φάλιρο έχει την ευκαιρία. Καλή άμυνα από τον Κόκαλη. Θα τελειώσει το κλέψιμο όμως ο Πατρώνης, ο Πέτρος, τον εφηδιασμό 3-1. Θα τελειώσει τη φάση. Ο Ναυπλιώτης παίζει άμυνα μόνος του όλη την ομάδα. Αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι η Deportivo Φάλιρο έχει την ευκαιρία να πάρει διψήφιο προβάδισμα, νομίζω για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Καμακάρης για τρεις. Κόκαλης από τη γραμμή των Βολών, αστοχή, άλλο ένα rebound από τον Καμακάρη που έχει μαζέψει όλα τα rebound για την ομάδα του. Φελάς, δεν θα προλάβει. Θα τρέξουν οι παιδούχοι. Από κοντά ευστοχή ο Πατρώνης, ο Πέτρος και μειώνει. Μακάρης με πλάτη, θα γυρίσει ωραία, θα τρέχουν άλλη μια φορά γηπεδούχε, λάθος αυτή τη φορά. Καμακάρης ξανά, θα τελειώσει τη φάση, όχι, θα πάρει άλλο ένα rebound, θα πάρει foul και θα εκτελέσει δύο βολές. Δύο βολές από τον Καμακάρη.
Πόδι-πόδι από τον Καμακάρη. Κατοχή παραμένει για τους γηπεδούχους. Γιώργης βγάζει την μπάλα έξω για τρεις ο Ρήγας. Θα μαζέψει την μπάλα από κάτω ο Καραγιώργης, άστοχος. Έχουν κολλήσει το σκόρ οι γηπεδούχοι. Έχοντας πετύχει μόλις 5 πόντους αυτή την περίοδο. Μαρινάκης, Γαρμπής. Φελάς άλλο ένα τρίποντο. Πάλι εύστοχος. Έχει πάρει φωτιά στην τρίτη περίοδο. Και στην τρίτη, γιατί και στη δεύτερη ήταν εξαιρετικός. Για τρεις ο Ρήγας, δεν θα απαντήσει, rebound από τον Πατρώνη. Ούτε αυτός θα ευστοχίσει, Καραγιώργης στο rebound. Θα διατηρήσει την κατοχή για την ομάδα του. Ενείς! Καραγιώργης παραλίγο να κλέψουν, Νεγκρίν με το που μπήκε για τρεις. Μαρινάκης για τρεις. Rebound από τον Καραγιώργη. Αρόγιο. Κλέβει ο Γιουλιστάνης. 22 δευτερόλεπτα για τη λήξη περιόδου. Όλα για τους φιλοξενούμενους. Ο Γαρμπής θα επιτεθεί στα 8 δευτερόλεπτα για 3. Θα πάρει φάουλ και θα εκτελέσει 3 βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Εύστοχος και στην τρίτη. Το μεγαλύτερο προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Κλέβει και την μπάλα ο Γαρμπής. 5 πόντους πήρε σε αυτή την στην κατοχή η Deportivo Φάλιρο. 34-50 το σκορ. Στρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Κόκαλης από κοντά στο Χ για τους Athens Pistols. Κατοχή παραμένει όμως για τους γηπεδούχους. 34-50 το σκορ. Η Deportivo Φάλιρο πήρε μια μεγάλη διαφορά στην τρίτη περίοδο. Να δούμε αν θα καταφέρει να τη διατηρήσει και να πάρει τη νίκη.
Μαρινάκης δίνει στο Γαρμπή, ο οποίος πειράζει την μπάλα στο Φελά. Κλέβουν την μπάλα οι γηπεδούχοι με τον Καραγιώργη. Ο Νεγκρίν θα δώσει τον Πατρώνη, ο οποίος δεν θα φτάρει. Από κοντά ωραία πάσα, δεν θα τελειώσει τη φάση ο Καραγιώργης. Δυσκολεύονται πολύ να πετύχουν καλάθι οι παιδούς και έχουν χάσει την επαφή με το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Θα κλέψουν πάλι την μπάλα όμως, θα προσπαθήσουν να τρέξουν. Καραγιώργης ξανά, εύστοχος αυτή τη φορά, 36-50. Αυτό είναι το παιχνίδι των γηπεδούχων, με το που πάρουν το rebound θέλουν να πάνε γρήγορα στον ευνηδιασμό. Από την άλλη φιλοξενούν με αρκετές πάσεις και συνήθως τρίποντο, όπως αυτό με το Φελά. Εκδηλώνουν τις επιθέσεις τους, αρόγιο, δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Πατρώνης προσποιείται, μοιράζει στον Καραγιώργη, δεύτερη συνεργασία μεταξύ τους και καλάθι και φάουλ αυτή τη φορά. Ευστοχή στη βολή, θα πάρει το rebound όμως ο Αρόγιο. Να δούμε αν θα μειώσουν κι άλλο εκεί παιδούχοι. Το σκέφτεται ο Κόκαλης. Άλλη μια καλή άμυνα για τους γηπεδούχους. Γκριν θα πάρει το σκρίν από τον Κόκαλη. Έλα, πίσω. Πάμε στη δίκαια. Γυρίζουν την μπάλα, πολύ ωραίο καλάθι από τον Αφλιώτη μετά από εξαιρετική συνεργασία των φιλοξενούμενων. Ποιος εδώ χτύπησε άθελά του από τον Καραγιώργη, ο οποίος είπε ότι πάει να τσεκάρει τον αντίπαλό του. Αν είναι καλά. Του Γαρμπή. Μεγάλη πάσα για τον Αρόγιο, την κατάλαβε ο Γαρμπής. Πατρώνη θα πάρει το σκριν από τον Κόκαλη, δίνει στον Αρόγιο. Κόβει ο Καραγιώργης. Κατάλαβε τη φάση ξανά ο Γαρμπής και θα κλέψει την μπάλα. Φελάς, μοιράζει το Μαρινάκι, Γαρμπής. Ξανά Μαρινάκης, για δύο είναι το σούτ. Αρόγιο δεν θα σουτάρει, θα σουτάρει ο Νεγκρίν εννοείται. Από κοντά ευστοχή ο Κομνηνός, με συγχωρείτε. Όχι, ο Μαρούσος ήτανε, αυτό ήθελα να πω από την αρχή.
Καραγιώργης με πλάτη, Αγυρή Σαστάρη. Rebound από τον Φέλλα, δίνει την μπάλα στον Γάρμπι. Δεν βιάζονται οι φιλοξενούμενοι, θα έχουν ένα προβάτισμα 16 πόντων. 5,5 λεπτά για τη λήξη. Είναι πολύ κοντά στη νίκη. Ναυπλιώτης μοιράζει το Φελά, θα σπάρει άλλο ένα τρίποντο εννοείται. Ναι, Γκριν προλαβαίνει, δίνει στον Αρόγιο. Πατρώνης, δίνει στον Κόκαλη. Άλλη μια καλή άμυνα από το Γαρμπί. Ούλος γυρίζει και σουτάρει. Μακρινή πάσα, ωραία. Άλλη μια, όχι, το παρακάνανε εδώ οι παιδούχοι. Έπρεπε να τελειώσει τη φάση ο Κόκαλης ή ο Κομινός. Ξανά εύστοχος ο Μαρούσος. Για τρεις ο Πατρώνης. Καραγιώργης θα κερδίσει φάουλ. Κόκαλη, αστοχή. Rebound από τον Καμακάρη που πέρασε ξανά στο παιχνίδι. Τρίτο συνεχόμενο καλάθι από τον Μαρούσο. Η διαφορά έχει πάρει 20 πόντους. Όλα έχουν κριθεί πλέον. 4 λεπτά για τη λήξη αναμέτρησης. Καραγιώργης θα πετύχει άλλο ένα καλάθι. Η Deportivo Φάλιρο, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα πάρουν την νίκη. Καμακάρης, Ναυπλιώτης για τρεις, και αυτό μέσα. Έχουν βρει ρυθμό για τα καλά οι φιλοξενούμενοι. Παραλίγο να κλέψει ξανά ο Γαρμπής. Ωραία πάσα του Νεγκρίν στον Καραγιώργη, ο οποίος δεν θα τελειώσει τη φάση. Μαρούσος, Καμακάρης από κοντά. Άλλη μια εξαιρετική συνεργασία από τους φιλοξενούμενους. Νεγκρίν για τρεις. Ωραίο τρίπο, ωραίο καλάθι. Ο Νεγκρίν, ο οποίος φαίνεται θα βοηθήσει τους Athens Pistons στο δεύτερο γύρο με το σκοράρισμά του και κυρίως με το τρίποντό του. Καμακάρης είναι offside εκεί, δεν πρόκειται να στοχίσει από τόσο κοντά. Στο πρώτο του άστοχο σουτ στην τελευταία περίοδο. Από κοντά ο Κόκαλης θα πάρει φάουλ.
αστοχή στη δεύτερη βολή ο Κόκαλης, 45-65 το σκορ. 20 στρογγυλή υπότιτλοι διαφοράς, 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Κερδίσει ένα ακόμα φάουλ ο Ανδρικόπουλος. Είναι το 5ο ομαδικό και θα εκτελέσει βολές. Τελειώσει τη φάση. Κλέβει ο Αρόγιο. Ναι, Γκριν, θα στάρει για τρεις, λογικά, ναι. Και θα ευστοχίσει. Δεν θα απαντήσει ο Φελάς. Ανδρικόπουλος και αυτός για τρεις. 13 δευτερόλεπτα για τη λήξη σαν αναμέτρηση. Λογικά δεν θα εκδηλώσουν επίθεση φιλοξενούμενοι. 49-68 θα είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Η Deportivo Φάλιρο θα πάρουν μια άνετη νίκη τελικά στο δεύτερο ημίχρονο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Καλό σας βράδυ.